Στο βάθος κήπος η εκπομπή που ακούτε και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Ειρήνη Γρατσία. Είναι η ψυχή της Μονουμέντα και είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε εδώ στην εκπομπή να δούμε τα μνημεία της Νάξου και την πρόθεση τους, όσες δράσεις γίνονται γύρω από αυτά, δεν έχουμε και λίγα άλλωστε. Μονουμέντα που είναι ουσιαστικά στην υπηρεσία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, να μιλήσουμε να δούμε τι δράσεις έχουμε για φέτος, τι έχει γίνει, τι μένεται να γίνει, γιατί έχουμε και διάφορα προβλήματα όπως με τον αέριο. Καλό μεσημέρι, κυρία Γρατσία. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας, έστω και νοερά. Είμαι στην Άξο σήμερα. Ως Ναξιώτισσα κι εσείς άλλωστε. Ναι, ναι, η καταγωγή μου και ο μπαμπάς και η μαμά, απείραντος και φιλότη. Αυτά είναι. Οπότε συνδυάσατε τα δύο που δεν συνδυάζονται συνήθως, λένε εδώ στα τοπικά, στην Άξο. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά βέβαια, αλλά δεν έχει να κάνει. Συνδυαστήκανε, ναι. Και έχουν έρθει 2 χρόνια τώρα, οπότε με μεγάλη χαρά μιλάω μαζί σας. Πολύ ωραία. Και εμείς με μεγάλη χαρά θα σας ακούσουμε να μας πείτε κιόλας. Γνωρίζουμε ότι η Μονουμέντα ουσιαστικά είναι αυτή που συμβάλλει στα νεότερα μνημεία, αναδεικνύει, ίσως προτείνει, είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία αρχικά, σε δήμους. Αλλά θέλω να μας πείτε εσείς για τη δράση σας εδώ στην Άξο και αν έχουμε βέβαια και κάτι νεότερο. Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική που ασχολείται με την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς όλων των περιόδων, όχι μόνο της νεότερης, σε όλη τη χώρα και στην Κύπρο, αλλά κυρίως η δράση της είναι στην Αθήνα και θα έλεγα και στην Άξο, γιατί και εγώ και η δική μου καταγωγή αλλά και του Στέλιου του Λεκάκη, που είναι επίσης αρχαιολόγος και είναι από την Άξο, έχουμε εντάξει μια πολύ μεγάλη δράση τη Μονουμέντα, τις τοπικές κοινωνίες και μνημεία, ένα πρόγραμμα που από το 2007 εφαρμόζουμε. Mm-hmm. Η Μονουμέντα ασχολείται κυρίως με την αρχιτεκτονική κληρονομιά και το τοπίο, τον περιβάλλοντα χώρο των μνημείων, προσπαθώντας να συμβάλλει με τον δικό της τρόπο στην προστασία τους. Η δική μας δράση προσπαθεί να εντάξει στην καθημερινότητα των ανθρώπων τα μνημεία και για να έχουν τη χαρά να τα απολαμβάνουν, γιατί η χώρα μας είναι γεμάτη από μνημεία, η Νάξος είναι ένας τυχερός τόπος, αλλά και οι ίδιοι να συμβάλλουν ώστε αυτά να διατηρηθούν, να προστατευθούν και να αγκαλιαστούν από τις τοπικές κοινωνίες. Είναι τώρα, έχουμε κλείσει 14 χρόνια δράσης. Το πρόγραμμα της Νάξου είναι από το 2007. Mm-hmm. Να πω λιγάκι τι είναι αυτό το πρόγραμμα. Όπως είπα, είναι τοπικές κοινωνίες και μνημεία. Οργανώνουμε δημόσιες συζητήσεις, ημερίδες. Έχουμε κάνει 8 νομίζω μέχρι τώρα, που γίνονται πάντα σε ένα χωριό ή στη χώρα της Νάξου, αλλά μέσα σε ένα ιστορικό κτίριο, κοντά σε ένα μνημείο. Και οι πρώτες θεματικές ήταν κτίρια σε κίνδυνο στην Άξο, μνημεία της Νάξου σε κίνδυνο, οι πολίτες μιλούν για αυτά, ήταν το αληθινά παραμύθια, προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε τις προφορικές μαρτυρίες από τους αρχαιολόγους που δούλεψαν στην Άξο. Και τώρα έχουμε ξεκινήσει τα 3 τελευταία χρόνια και κάνουμε μαζί με την ευθύνη του Στέλιου του Λεκάκη τα αγροτικά μνημεία. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι και αυτό της Νάξου, γιατί είναι ένα αγροτικό μνημείο η Νάξος που συνεχίζει να ζει από την αγροτική οικονομία και θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση να αντιληφθούμε ότι και αυτά είναι μνημεία παρόλο που είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι εδώ τον τελευταίο καιρό βλέπουμε όμως ότι έχουμε μνημεία, όπως λέτε, και είναι και πολλά και σημαντικά και από διάφορες περιόδους. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει ένα ζήτημα με τον εναέριο εδώ. Έχει αφαιθεί λίγο στη μοίρα του. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε αναλάβει κάποια πρόταση, κάποια συμβουλευτική, να το πω έτσι, συνάντηση να έχετε κάνει με το Δήμο μας ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να συμβάλλετε κι εσείς στην διάσωση και ανάδειξή του. Να σας πω τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε ξεκινήσει και ασχολούμαστε, γιατί είναι ένα μνημείο σε κίνδυνο ο εναέριος και είναι ένα από τα σπάνια μνημεία όλης της χώρας. Αυτό που είχαμε κάνει για πρώτη φορά είναι πριν αρκετά χρόνια. Φτιάξαμε μια κάρτ ποστάλα με 8 μνημεία της Νάξου σε κίνδυνο, μεταξύ των οποίων ήταν και ο εναέριος, ήταν και ο πύργος του Χυμάρου, ήταν κάποιες βυζαντινές εκκλησίες. Και αυτή η κάρτ ποστάλ τη στέλναμε είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά
στον Υπουργό Πολιτισμού για να ξεκινήσει μια διαδικασία ευαισθητοποίησης. Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι. Τον τελευταίο καιρό το παρακολουθούμε και έχουμε επικοινωνήσει με την Επιτροπή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η οποία είναι υπεύθυνη για να γίνει μια μελέτη για τον εναέριο, για να γίνουν κάποιες πρώτες εργασίες αναστηλωτικές. Mm-hmm. Και έχουμε επικοινωνήσει και με το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο και αυτό περιμένει αυτή την Επιτροπή να προχωρήσει στις ενέργειές της. Είμαστε σε αναμονή να δούμε ποιες... Πόσο καιρό τώρα αυτό, κυρία Γρατσία, έχει γίνει? Αυτό είναι τώρα πάνω από 6 μήνες που έχουμε επικοινωνήσει mm-hmm. μαζί τους. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε και αυτό που θα κάνουμε, γιατί έχει δημιουργηθεί μια ομάδα που είναι και αξιωτών αλλά και μη αξιωτών, γιατί είναι και η ομάδα Βίδα που ασχολείται με τα βιομηχανικά μνημεία mm-hmm. και κάνει μια καταγραφή, μια πλήρη καταγραφή του εναερίου, και εμείς θα στείλουμε κάποιες προτάσεις, ποιοι πυλώνες, ποιες εργασίες θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα, σε ποια δηλαδή σημεία να γίνουν, ώστε να προστατευτούν αυτά που είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Μας έχει βοηθήσει πολύ και ο κύριος Μανολάς μας έχει δώσει πάρα πολύ υλικό που ασχολείται με τον εναέριο. Θέλει η τοπική κοινωνία να το αγκαλιάσει και βέβαια πρέπει να το αγκαλιάσει πρωτίστως, και αυτό πάντα υποστηρίζουμε μέσα από τα προγράμματά μας, ο Δήμος της Νάξου, γιατί είναι ένα μνημείο που αξίζει όχι απλώς να αναδειχθεί, αλλά να σωθεί, γιατί όπως ξέρετε καταραίουν οι πυλώνες του. Είναι νομίζω το πρώτο βιομηχανικό έργο που έγινε στα Βαλκάνια, ή κάνω λάθος, ο εναέριος? Δεν το γνωρίζω αν είναι το πρώτο. Δεν νομίζω ότι είναι το πρώτο, εννοείται τέτοιου τύπου. Τέτοιου τύπου, να. Έτσι, ναι, βιομηχανικό, ναι, δηλαδή με την έννοια ότι εξόριξη, ορυχεία και τελικά σαν σύλληψη. Για το συγκεκριμένο, για το Σμυρίχλι μπορεί, γιατί από εκεί είναι, ήταν, αλλά έχουμε άλλα παλαιότερα μνημεία από τον εναέριο στην mm-hmm. χώρα μας. Και τώρα λοιπόν έχουμε, είναι μια σειρά, δηλαδή εσείς κάνετε τις επαφές με τους ανθρώπους που γνωρίζουν, που καταγράφουν και που θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία, έτσι? Και έχουμε αυτή τη στιγμή να περιμένουμε Υπουργείο Περιβάλλοντος, το λέω γιατί πρέπει να κάνουμε και εμείς τις επαφές μας μετά. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και τον Δήμο μας εδώ. Και ο Δήμος. Ο Δήμος, οι Δήμοι δεν έχουν την αρμοδιότητα της προστασίας των μνημείων. Mm-hmm. Είναι όμως αυτοί που είναι ο συνθετικός κρίκος ανάμεσα στα μνημεία και στους αρμόδιους φορείς. Δηλαδή μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο, ώστε και να πιέσουν, αλλά και να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία. Να σας ενημερώσω ότι έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα στο Facebook, την οποία την ονομάζουμε Αγροτικά Μνημεία της Νάξου, καταγραφή, τεκμηρίωση, ανάδειξη, και κάνουμε την καταγραφή των αγροτικών μνημείων με αυτόν τον τρόπο, επειδή δεν μπορούμε τώρα να είμαστε στο νησί και να κάνουμε την επιτόπια καταγραφή, και μπαίνουν μέσα πολίτες και ναξιώτες που γνωρίζουν ή έχουν ένα αγροτικό μνημείο και το βάζουν τη φωτογραφία του και δίνουν στοιχεία που τεκμηριώνουν mm-hmm. την ιστορία του κτίσματος. Εξαιρετικά διαδραστικό, να το πω με έναν τρόπο, δηλαδή οι ίδιοι εμείς να ερχόμαστε σε εσάς και να λέμε να υπάρχει αυτό, υπάρχει και αυτό. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, και νομίζω εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους, είναι αυτή η άειλη πολιτιστική κληρονομιά στην πραγματικότητα και η πολιτιστική κληρονομιά του κάθε τόπου, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τον τουρισμό και πολλές φορές είναι αυτή που καταστρέφεται βάναυσα προκειμένου να προχωρήσει ο τουρισμός, ισοπεδώνοντάς την στην πραγματικότητα, κάτι που εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος, και θεωρώ ότι αλλάζει πια και σε όλο τον κόσμο αυτή η μορφή του τουρισμού και έρχεται κάτι άλλο που, ναι, αυτά τα μνημεία θα πρωτοστατούν όπως μαζί και τα υπόλοιπα, ας πούμε, ακόμα και από το πώς ζει κάποιος σε ένα χωριό θα είναι και αυτό ένας λόγος για να επισκεφτείς κάποιο νησί, κάποιο τόπο. Έτσι είναι, και όπως τα λέτε και πολύ ωραία το θέτετε, η Νάξος έχει ταυτότητα, έχει μέχρι σήμερα διατηρήσει την ταυτότητά της, παρόλο που δέχεται πολύ μεγάλες, πολλούς τουρίστες πια τα τελευταία χρόνια. Της επιτρέπει η οικονομία της να έχει, να διατηρήσει την αυτονομία της, η αγροτική της οικονομία, η κτηνοτροφία της, ώστε αυτό την έχει προστατεύσει, αν θέλετε, από την αλλίωση του τουρισμού, αλλά έχει μπει μέσα σε αυτό το πλαίσιο του κινδύνου. Και αν κάτι έχουμε να δείξουμε, που δεν είναι μόνο για τους τουρίστες, είναι για μας τους ίδιους, είναι βέβαια η ιστορία μας, είναι το αρχιτεκτονικό κομμάτι που είναι πολύ τα μνημεία, και βέβαια είναι ο τρόπος ζωής, είναι αυτό που είναι ένας τόπος, το οποίο το έχουν χάσει κάποια νησιά, και εμείς πρέπει να προστατεύσουμε και θα προστατεύσουμε αν συνεχίσουμε να παράγουμε πολιτισμό, αν δεν μιμούμαστε και αν δεν αφαιθούμε σε αυτή την κακώς εννοούμενη ανάπτυξη, που σημαίνει ότι χτίζω παντού ξενοδοχεία, χτίζω δηλαδή της αλλίωσης και του τοπίου,
αλλά και των μνημείων, αλλά και της ίδιας μας της ζωής. Μια χαρά τα λέτε εσείς, κυρία Γρατσία, και εγώ συμφωνώ, αλλά ξέρετε τι σκέφτομαι όση ώρα το λέτε. Σκέφτομαι ότι πλέον έχουμε μπει και σε μια διαδικασία που δεν ξέρω κατά πόσο και η ίδια η κυβέρνηση, να πω, η εκάστοτε κυβέρνηση, δεν είναι μόνο για τη συγκεκριμένη, έχει διάθεση να βοηθήσει, καθώς βλέπουμε ότι γίνονται έργα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι ανεμογεννήτριες που γίνεται πάρα πολλοί λόγος γι' αυτός και όχι τυχαία ή άδικα για την αλλίωση του τοπίου που λέτε. Να, στην Άνδρο έβλεπα προχθές ότι ουσιαστικά ισοπεδώνονται κομμάτια τα οποία είναι μέρος της πολιτικής κληρονομιάς της Άνδρου. Τείχος, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτό που έβλεπα χθες. Λόγω των ανεμογεννητριών, λέτε τώρα. Ναι, λόγω της, τέλος πάντων, γιατί η ανάπτυξη και οι επενδύσεις και όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι μόνο η μία πλευρά που είναι αυτή που μας ωφελεί. Και δεν ξέρω κατά πόσο και εσείς, σαν μονουμέντα ή με τις ομάδες που συνεργάζεστε, μπορούν να μιλήσουν πιο αρμόδια ακόμα και από εμάς και εμείς να το αναδείξουμε το θέμα αυτό. Γιατί νιώθει κανείς ότι καταστρέφεται ο τόπος του ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει κάποιο χωροταξικό, χωρίς να υπάρχει κάποια αίσθηση ότι είναι και τουριστικός προορισμός, η Νάξος, τα νησιά, η Πίνδωση, δεν ξέρω πού αλλού γίνονται. Όλα αυτά τα πράγματα εσείς έχετε μπει έτσι στη διαδικασία να τα δείτε, να μιλήσετε με κάποιους, γιατί και αυτά κινδυνεύουν και από αυτά κινδυνεύουν τα μνημεία στην πραγματικότητα. Ναι, το θέμα των ανεμογεννητριών είναι τα ωφέλη τους πολύ μεγάλα, δηλαδή εκεί και ως μονουμέντα αλλά και εγώ ως Ειρήνη πρέπει να σταθμίσουμε τα ωφέλη απέναντι στον ίδιο τον πλανήτη, στο ίδιο το περιβάλλον, και γιατί αν θέλετε καταστρέφονται τόσα πολλά, αλλοιώνται τόσο πολύ το τοπίο της Νάξου από την αφαίρετη παραδείγματος χάρη δόμηση, από άλλες χρήσεις, που και, αυτό, και από αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε. Όλα όμως θέλουν να έχουν γίνει βάση μελέτης. Δηλαδή μελέτης, ναι, βάση σχεδίου, βάση του χωροταξικού που τόσα χρόνια λέμε και ξαναλέμε. Και γι' αυτό πρέπει να δει κανείς τα θετικά και τα αρνητικά και να πάρει τις αποφάσεις. Εμείς δεν ασχολούμαστε τόσο στο επίπεδο το πολεοδομικό, το χωροταξικό, αλλά κυρίως με τα μεμονωμένα μνημεία, αλλά και με την προστασία των παραδοσιακών οικισμών. Ναι, απλά είναι οι άλλες οργανώσεις που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με το θέμα των ανεμογεννητριών. Σαφώς. Απλά επειδή όλα στο τέλος εμπλέκονται, με λόγω του πολιτιστικού κομματιού δηλαδή και του εισαλλίωσης του τοπίου ή όλα αυτά, γι' αυτό ρωτάμε πάντα αυτό, όταν υπάρχει και καλά σχετική... κάνετε, και παλαιότερα είχαμε παρέμβει όταν μεταφέρανε τις ανεμογεννήτριες και είχαν καταστρέψει, παραδείγματος χάρη, μεταφέροντας τις ανεμογεννήτριες, τον παραδοσιακό γεφύρι του Χαλκίου. Δηλαδή είναι και τέτοιες συνέπειες από τη μεγάλη των τεράστιων εγκαταστάσεων. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να τα προσέξεις και γι' αυτό πρέπει να γίνεται με μελέτη. Δεν μπορείς να περνάς και μελέτη, να μελέτη, σχέδιο και σιγά σιγά πηγαίνουμε. Γιατί νιώθω μια φούργια. Δηλαδή πολλές φορές όταν βλέπω αυτές τις εξελίξεις, νιώθω ότι σαν κάποιος να έρχεται εδώ και να λέει, λοιπόν, τώρα αυτό που ήξερες μέχρι τώρα θα γίνει κάπως τελείως διαφορετικά και θα γίνει και χάλια, ας πούμε. Έτσι είναι. Δεν γίνεται με μελέτη και γίνεται όπως είναι και το θέμα τώρα που λόγω του σεισμού της Σάμο, που είχαμε ανθρώπινες απώλειες και είναι πολύ σοβαρό αυτό, έχει ξεκινήσει διαδικασία το ότι πρέπει να καταδεθήσουμε τα παλιά κτίρια, τα εγκατελειμμένα. Και αυτό πάλι, όπως το λέτε, μια φούρια, θέλει μια μελέτη, θέλει να ξεκινάμε με την πρόθεση ότι θέλουμε να τα προστατεύσουμε. Γιατί μπορούν να προστατευθούν τα κτίρια από εμάς, περιμένουν να τα φτιάξουμε για να μην πέσουν. Δεν πέφτουν από μόνα τους. Υπάρχει μια δαιμονοποίηση που οφείλεται βέβαια στην απραξία μας, στην κακή διαχείριση, στην έλλειψη κινήτρων. Οι άνθρωποι δεν μπορούν, πρέπει να βοηθηθούν και για να διατηρήσουν τα παλιά κτίρια. Κυρία Γρατσή, αυτό το είδα να επεκτείνεται με αφορμή τη Σάμου και να πιάνει και Κυκλάδες. Ήταν πολλά τα δημοσιεύματα που είδαμε εδώ στα site των Κυκλάδων γενικότερα για το θέμα το να γκρεμιστούν αυτά τα παλιά κτίρια, τέλος πάντων, γιατί είναι επικίνδυνα και όντως είναι, αλλά νομίζω το θέτετε πάρα πολύ σωστά εσείς. Χρειάζεται κάτι να γίνει για να την έτσι. Αφορά όλη την Ελλάδα, γιατί υπόθηκαν έχουν ανακοινωθεί κάποια μέτρα που θα ληφθούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και πρέπει. Και δεν είπαν ότι θα κατεδαφιστούν όλα, θα γίνει πρώτα η εκτίμηση των ποιων είναι, αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος, ενώ μπορούν να φτιαχτούν με κίνητρα, να χαθούν κτίρια πολύ σημαντικά. Και εμείς στην Αθήνα, επειδή ενεργούμε πολύ έντονα στην Αθήνα, ζούμε και έχουμε πολλές παρεμβάσεις, εμείς εδώ καταγράψαμε όλα τα παλιά κτίρια της Αθήνας. Καταγράψαμε 10.600 κτίρια. Παίρνουμε συνεντεύξεις, συγκεντρώνουμε αρχεία.
και βλέπει κανείς ότι, επειδή μιλούσαμε με τους κατοίκους, ότι χρειάζονται να βοηθηθούν οι άνθρωποι. Είναι τόσο πολύπλοκα το θεσμικό πλαίσιο, είναι τόσα πολλά που τους ζητούνται, που πολλές φορές δεν έχουν και καμία οικονομική βοήθεια, επιλέγουν την κατεδάφιση, ενώ πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να διατηρήσουμε από αυτή την αρχιτεκτονική κληρονομιά και να πράξουμε αναλόγως. Εδώ στην Άξο περιμένουμε εμείς να έχετε κάποια δράση σύντομα, παρόλο που είμαστε σε lockdown. Λέω, αν τα πράγματα πάνε καλύτερα, αν καταφέρουμε τέλος πάντων να πάνε όλα αλλιώς. Καταρχάς κάνουμε αυτή την προσπάθεια με τα αγροτικά μνημεία μέσα από την ομάδα στο Facebook και έχουμε πει να συνδιοργανώσουμε τώρα με την ομάδα Βίδα, που είναι για τα βιομηχανικά, και να είναι και η επόμενη ημερίδα μας στο πλαίσιο των προγραμμάτων που κάνουμε στην Άξο, των ανοιχτών αυτών συζητήσεων για τα βιομηχανικά κτίρια. Θέλαμε να το κάνουμε αυτό τον Σεπτέμβριο, δεν τα καταφέραμε, και να έχει σαν κεντρικό θέμα τον εναέριο. Το λέω κιόλας για να δεσμευτούμε, ώστε να το προσπαθήσουμε δεσμευτήκατε περισσότερο. Δεσμευτήκατε λοιπόν, μιας και το είπατε στον αέρα, οπότε περιμένουμε να ακούσουμε ανακοίνωση ημερομηνίας τώρα. Ναι. Όταν θα είστε έτοιμοι. Φτάνουμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Αυτό είναι. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι ότι προσέχουμε τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας, τον προστατεύουμε. Αυτό κάνετε κι εσείς μέσα από την Μονουμέντα. Και είμαστε τυχεροί που έχουμε και την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε δύο αναξιώτες. Εσείς είστε αρχαιολόγος και ο κύριος Λεκάκης, εξ όσων γνωρίζω. Ναι. Οπότε νιώθουμε ότι είμαστε σε καλά χέρια τουλάχιστον, ότι κάποιος μας προσέχει, κάποιος θα μας μιλήσει αν κάνουμε το στραβοπάτημα, και για ποιο λόγο τελικά πρέπει να έχουμε τα μνημεία αυτά και σε σχέση με τον τουρισμό, γιατί κάποιοι τα βγάζουν έξω, το κόβουν αυτό, σαν να μην είναι αλληλένδετα. Γι' αυτό έρχονται. Γι' αυτό έρχονται και στη χώρα μας. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Δεν έρχονται μόνο για τη θάλασσα. Και όχι μόνο για τα... Και εμείς πρέπει να το προωθήσουμε, αλλά με έναν ωραίο τρόπο. Δηλαδή έχουμε να προσφέρουμε ένα ποιοτικό τουρισμό. Είναι στο χέρι μας καθαρά. Και όχι μόνο για την αρχαία πολιτιστική κληρονομιά μας, αλλά και για την πιο σύγχρονη, όπως αυτή που λέτε εσείς, τα αγροτικά μνημεία στα νησιά, ας πούμε, εδώ στην Άξο. Βέβαια, και τα νεότερα, τα βιομηχανικά της, την Άξο, τα λιωτρίδια της. Έχει τέτοια ιστορία και νεότερη. Υπήρχε της Άξο, και μόνο οι πύργοι της Άξου δημιουργούν ένα θεματικό τουρισμό εξαιρετικό. Δηλαδή, επισκέπτε σε όλο το νησί βλέποντας τους πύργους, και γι' αυτό και για τους πύργους έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια. Πολύ ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Με χαρά. Και να έχουμε επικοινωνία όταν ετοιμάζετε κάτι εδώ, με το ραδιόφωνο, να το παρουσιάζουμε και από εδώ, γιατί όχι, και να το παρακολουθούμε κιόλας, να μαθαίνουμε κι εμείς μέσα από τις ωραίες δράσεις σας. Να σας ρωτήσω, έκανα τη σκέψη, επειδή έχουμε βγάλει 4 βιβλία για την Άξο, αν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε δώρο σε έναν από τους ακροατές. Φυσικά και θα μπορούσαμε. Θέλετε να το κανονίσουμε αυτό εκτός αέρα και να το παρουσιάσουμε κανονικά? Εσείς, όπως θέλετε. Για να βολέψει, ναι, βεβαίως. Θα μπορούσε να είναι και από κάποια χωριά, δηλαδή να μην είναι μόνο από τη χώρα, έτσι να το συντονίσουμε, να δωρηθούν σε αξιώτες. Πολύ ευχαρίστως και με μεγάλη μας χαρά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και θα το κανονίσουμε εκτός αέρα και θα γίνει μέσα στην εβδομάδα αυτό. Θα δούμε πώς, να βρούμε τις λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε για την προσφορά ωστόσο και για την πολύ ωραία συζήτηση. Να είστε καλά, να ευχηθώ καλό μεσημέρι, καθώς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ο κήπος κλείνει σιγά σιγά, κυρία Γρατσία. Αλλά εμείς θα μιλήσουμε έτσι κι αλλιώς. Ξανά. Ωραία, σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Σε όλους. Γεια σας.